Η κατασκευή διόροφου πάρκινγκ 200 θέσεων στο χώρο μπροστά από τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου και το Εκκλησιαστικό Μουσείο είναι μεταξύ των σχεδίων του Δήμου Αλεξανδρούπολη. Για το θέμα, μάλιστα, υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Αλεξανδρούπολη Βαγγέλη Λαμπάκη και του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολη κ. Άνθιμου, κατά την οποία υπήρξε και σχετική συμφωνία. Αυτό ο χώρο αποτελεί συγκυριότητα δύο θεσμικών οργανισμών δύο νομικών προσώπων, της Μητρόπολη Μητρόπολης Αλεξανδροπόλεως η οποία έχει την κυριότητα του Αγίου Νικολάου και του Επισκοπείου και του Δήμου Αλεξανδρούπολης που έχουμε στην κυριότητά μας το Εκκλησιαστικό Μουσείο και το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο. Άρα, επί του αυλόγυρου χώρου που είναι ένας μεγάλος αυλόγυρος χώρος υπάρχει στην του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της ε, Μητρόπολης Εκεί λοιπόν σε μια πρώτη συνεννόηση με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολη, τον κύριο Άνθημο, συμφωνήσαμε καταρχήν ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χώρο αυτόν έχοντα μια ήδη προμελέτη για 200 περίπου θέσει στάθμευση σε ένα διόρροφο α, υπόγειο πάρκινγκ και πάνω μια ανάπλαση με φυτικό στοιχείο α, και ένα πάρκο το οποίο θα είναι ελκυστικό α, για πάρα πολλούς ώστε να είναι χρήσιμο για πολλές κατηγορίες ανθρώπων ή δυνατόν για όλη την κοινωνία. Το πάρκινγκ που θα δημιουργηθεί στο σημείο αυτό, σε συνδυασμό με αυτό που ετοιμάζεται δίπλα στο στάδιο φώτης κοσμάς μπορεί να δώσει σημαντικέ λύσει στο πρόβλημα τη στάθμευση στην Αλεξανδρόπολη, σημειώνει ο κ. Λαμπάκη. Αυτό ο χώρο, ο οποίο αποτέλεσε και τον χώρο στον οποίο μπήκαν τα στρατεύματά μας με τον Μαζαράκη, το στρατηγό Μαζαράκη μέσα στον Άγιο Νικόλαο εκεί και έχουμε αυτές τις φωτογραφίες ιστορικές και όπου εκεί έγινε το πρωτόκολλο, υπεγράφει το πρωτόκολλο παραλαβής και παραδόσης της πόλης μας νομίζω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι στην καρδιά του κέντρου και οι 200 περίπου θέσεις στάθμευσης θα δημιουργήσουν μια α ανακούφιση στους χρήστες των οδών του κέντρου με το αυτοκίνητό τους ε, αν ταυτόχρονα, ταυτόχρονα συνδέσουμε αυτήν την α, δυνατότητα α, με τον χώρο στάδευσης ανάμεσα στο γήπεδο και στο α, Greek Hotel, α, αλλά και τη δυνατότητα να μιλάμε για διεκδίκηση μέσα από τη Χερσία ζώνη α, τον χώρο τον οποίο θα μπορούμε εκεί πλέον να δημιουργήσουμε το δικό μας χώρο στάθμευσης για να υποστηρίξουμε τα 43 στρέμματα και όλα όσα θα συμβούν εκεί. Μιλάμε για αυθεντικές καταστάσεις, για την δυνατότητα να υπάρχουν λόμενοι στην ακτή εκεί μπροστά στον, αναπλασμένο, στον υποανάπλαση χώρο, αλλά και στους περιπατητικούς διαδρόμους και στα όλα όσα θα συμβούν στο χώρο εκείνο. Νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο μαζί και με τα 1450, του 1450 χώρους α, στο κέντρο από την εθνική αντιστάσεως μέχρι και τον παραγιακό δρόμο που υπάρχουν οι χώροι στάθμισης, να μιλάμε για μια πρώτη τουλάχιστον διευθέτηση ενός Τέτοιου μεγάλου προβλήματο. Σχετικά τώρα με τη χρηματοδότηση για το έργο, ο Δήμαρχο Αλεξανδρόπολη δεν θέλησε να αποκαλύψει πολλά, αλλά έκανε γνωστό ότι υπάρχει χρηματοδότηση, η οποία όμω δεν προέρχεται από το ΕΣΠΑ. Η επόμενη μα κίνηση είναι η χρηματοδότηση. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω για τη χρηματοδότηση, η οποία βέβαια υφίσταται στον ορίζοντα. Α, γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί και βέβαια μιλάμε, επειδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια, από το 10 και μετά, α, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ χώρων στάθμευσης και οδών, γι' αυτό μιλάμε για μια άλλη χρηματοδότηση η οποία μπορεί να υπάρξει μέσα από τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ήδη κατευθυνόμαστε σε συγκεκριμένους ατραπούς.